Η Ιαπωνία έκανε γνωστό ότι καθάλικησε το υποβρύχιο SS516 Rai-Gay, το τέταρτο υποβρύχιο της κλάσης Taegei, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί σε υπηρεσία το Μαρτίου του 2025. Συνολικά, η Ιαπωνία ναυπηγεί πέντε υποβρύχια κλάσης Taegei, εκ των οποίων τα τρία πρώτα θα αντικαταστήσουν τις άριθμες Σοριού τα οποία εντάχθηκαν σε υπηρεσία το 2009, το 2010 και το 2011 αντίστοιχα. Το τελευταίο σωρίου εντάχθηκε σε υπηρεσία τον Μάρτιο του 2021. Το πρώτο ΤΑΙΓΕΙ, SS-513 ΤΑΙΓΕΙ, άρχισε να αναφπηγείται τον Μάρτιο του 2018. Καθαλκίστηκε τον Οκτώβριο του 2020 και εντάχθηκε σε υπηρεσία τον Μάρτιο του 2022. Ακολούθησε το δεύτερο υποβρύχιο, SS-514 ΧΑΚΟΥΓΕΙ, άρχισε να ναυπηγείται τον Ιανουάριο του 2019, καθαλκίστηκε τον Οκτώβριο του 2021 και εντάχθηκε σε υπηρεσία τον Μάρτιο του 2023. Το τρίτο υποβρύχιο, SS-515, Τζιν άρχισε να ναυπηγείται τον Απρίλιο του 2020, καθαλκίστηκε τον Οκτώβριο του 2022 και αναμένεται να ενταχθεί σε υπηρεσία τον Μάρτιο του 2024. Το πέμπτο υποβρύχιο αναμένεται να ενταχθεί σε υπηρεσία τον Μάρτιο του 2026. Σε σχέση με Σοριού, τα Τάι Γκέι ενσωματώνουν βελτιωμένο σύστημα πρόωση με συσσωρευτέ ιόντων λιθίου, όπω και τα δύο τελευταία Σορίου, καλύτερο σόναρ και νέο σύστημα διαχείριση μαχή. Η Ιαπωνία έχει δηλώσει ότι θα αναφυγήσει σε βάθο χρόνου 12 Τάι έχουν εκτοπισμά 3.000 τόνου. Το πρώτο υποβρύχιο κόστησε 720 εκατομμύρια δολάρια. Έχουν μήκος 84 μέτρα, πλάτος 9,1 μέτρα και βυθισμά 10,4 μέτρα. Απαιτούν 70 άτομα πλήρωμα. Ενσωματώνουν 6 τόρπιλοσόλυνες για τόρπιλες των 533 χιλιοστών ή βλημάτα καταπλοίων.